προς Θεσσαλονικής, πρώτο κεφάλαιο, σελίδες 1045, πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικής και πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Παύλος και Σιλουιανός και Τιμόθεος προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων εν Θεώ το Πατρί και Κυρίω Ιησού Χριστό. Χάρις ή ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε πάντοτε τον Θεό περί πάντων ημών και σας μνημονεύουμε εν τες προσευχές μας, αδιαλείπτως ενθυμούμενοι το εις την πίστην έργο σας και τον κόπο της αγάπης και την υπομονή της ελπίδας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών. Εξεύροντες αδερφοί αγαπημένοι, υπό Θεού την εκλογή σας, διότι το Ευαγγέλιο ημών δεν έγινε σε εσάς εν λόγω μόνο, αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίου και εν πληροφορία πολύ, καθώς εξεύρετε όποιοι υπήρξαμε μεταξύ σας δια σας. Και εσείς εγίνετε μιμητέ ημών και του Κυρίου, δεχθέντες των λόγων εν μέσω πολλής θλίψεως, με τα χαράς Πνεύματος Αγίου, ώστε εγίνετε τύπης πάντας τους πιστεύοντας εν τη Μακεδονία και τη Αχαΐα, διότι από σας εξήχησεν ο λόγος του Κυρίου χειμώνων εν τη Μακεδονία και η Αχαΐα, αλλά και εν παντή τόπο έφτασεν η φήμη της προς τον Θεόν πιστεώς σας, ώστε εμείς δεν έχομεν χρία να λαλώμεν τί, διότι αυτοί διηγούνται περί ημών, οποίαν είσοδον ελάβομεν προς εσάς, και πως επιστρέψατε προς τον Θεόν από τον ειδόλων, δια να δουλεύετε Θεόν ζώντα και αληθινό, και να προσμένετε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών τον Ιησούν, ως της ελευθερών ημάς από τις μελούς της οργής, διότι σε εξεύρετε αδερφοί την προς εσάς είσοδον ημών, δεν έγινε ματέα, αλλά προπαθώντες και υβριστέντες, καθώς εξεύρετε εν Φιλίππης, ελάβομεν θάρρος των Θεών ημών, αλλά λύσομεν προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολύ αγώνα, διότι προτροπή ημών δεν είναι το εκπλάνης ουδέ εξ ακαθαρσίας ούτε μεταδόλου, αλλά καθώς εδοκιμάστημεν υπό του Θεού δια να εμπιστευθόμεν το Ευαγγέλιο ούτε λαλούμεν, ουχίως αρέσκονται στους ανθρώπους, αλλά εις τον Θεόν το δοκιμάζοντας καρδίας ημών. Διότι ούτω λόγων κολακίας μεταχειρίστημεν ποτέ καθώς εξεύρεται, ούτε πρόφασιν πλέον εξίας μάρτης ο Θεός, ούτε ζητήσαμεν δόξα εξ ανθρώπων, ούτε αφημόντα από άλλων και τη δυνάμενη να δίδομεν βάρος ως Απόστολοι του Χριστού, αλλά εστάθημεν γλυκείς εν το μέσο ημών, καθώς η τροφός περιθάλπτει τα εαυτής τέκνα, ούτως έχοντες ένθερμον αγάπην προς εσάς, ευχαριστούμεθα να μεταδώσομεν ουχή μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τας ψυχάς ημών, επειδή εστάθητε αγαπητής ημάς. Διότι ενθυμίστε αδερφοί των κόπων ημών και των μόχθων, επειδή νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι, δια να μη επιβαρύνομεν την άεξ ημών, εκηρύξαμεν σε εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού. Σεις είστε μάρτυρες και ο Θεός, ότι οσίως και δικαίως και αμέμπτος εφέρθημεν προς εσάς τους πιστεύοντας, καθώς εξεύρετε ότι ένα έκαστον ημών ως πατήρ τα εαυτού τέκνα σας προετρέπομεν και παρηγορούμεν και διαμαρτυρώμεθα, δια να περπατήσετε αξίως του Θεού, του προσκαλούντος ημάς εις την εαυτού βασιλείαν. Δια τούτο και εμείς ευχαριστούμεν το Θεό αδιαλείπτος, ότι παραλαβώντες το Λόγο του Θεού, τον οποίον οικούσατε παροιμών, εδέχθητε αυτόν ουχίως λόγων ανθρώπων, αλλά καθώς αληθώς είναι, λόγων Θεού, ώστις και ενεργείται μεταξύ ημών των πιστευόντων, διότι εσείς εγίνατε αδερφοί μιμητέ των εκκλησιών του Θεού, ή την εσύ είναι εν τη Ιουδαία, εν Χριστώ Ιησού, επειδή και εσείς επάθατε τα αυτά υπό των Ιδίων, ημών ομοεθνών, καθώς και αυτοί υπό των Ιουδαίων. Ήτινες και τον Κύριον Ιησούν εθανάτωσαν και τους ιδίους αυτών προφήτας και ημάς εξεδίωξαν και εις τον Θεόν δεν αρέσκουσιν και εις πάντα στους ανθρώπους την ενάντια εποδίζοντες ημάς να λαλήσομεν προς τα έθνη δια να σωθώσει, δια να πληρώσωσι τας αμαρτίας εαυτόν πάντοτε, έφτασε δε επ' αυτούς η οργή μέχρι τέλους. Αμήν. Είναι στην Αχαΐα ο Απόστολος Παύλος, 2 χρόνια έχουν περάσει αφότου πέρασε από την εκκλησία, από τη Θεσσαλονίκη, και εκεί ο Θεός τον ευόδωσε, τον ευλόγησε και σώθηκαν άνθρωποι, δημιουργήθηκε μια ευλογημένη εκκλησία για τους, με πολλά μέλη, για τους οποίους, για την εκκλησία των οποίων
ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται με ιδιαίτερη προσευχή, καθώς θυμάται πώς εργάστηκε, πώς εργαστήκαν ο Παύλος και οι συνεργάτες του, οι συνοδοιπόροι του, εκεί στην Θεσσαλονίκη, ώστε ο Θεός ενήργησε θαυμάσια. Το πρώτο λοιπόν που θυμάται είναι πως εργάστηκαν αυτοί. Αλλά το σημαντικότερο δεν είναι πως εργάστηκαν αυτοί, είναι πως ανταποκρίθησαν οι Θεσσαλονικείς. Το σημαντικό δηλαδή δεν είναι πως εργάζονται οι δούλοι του Θεού, που είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, αλλά το σημαντικότερο είναι πως ανταποκρίνονται οι ακούοντες, πως, με ποιο τρόπο, αλλά και με τι αποτελέσματα. Αυτό που θυμάται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος πριν 2 χρόνια, ότι παρόλο που ταλαιπωρήθηκαν στους Φιλίππους όταν είχαν βρεθεί, δοκιμάστηκαν, φυλακίστηκαν και όταν έφτασαν στη Θεσσαλονίκη διέκριναν και πάλι τις ίδιες αντιδράσεις από τους ομοεθνείς τους. Όμως ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι εμείς, αν και προπαθώντες και υβριστέντες καθώς εξεύρεται εν Φιλίππης, λάβαμε θάρρος εις τον Θεόν ημών για να κηρύξουμε προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολύ αγώνα. Και λάβαμε θάρρος γιατί το κήρυγμά μας δεν ήταν εκ πλάνης. Και όταν λέει λάβαμε θάρρος, σημαίνει όχι ότι εμείς υπήρξαμε θαραλέοι, αλλά μας έδωσε ο Θεός θάρρος και δύναμη για να κηρύξουμε. Γιατί δεν είναι του θέλοντος, δεν του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού ό,τι κάνει ο άνθρωπος. Ελάβομαι λοιπόν θάρρος παρακυρίου από το Θεό. Αν ο Θεός δεν μας είχε ενισχύσει, αν ο Θεός δεν μας είχε ενδυναμώσει, με αυτά που είχαμε τραβήξει στους Φιλίππους και βλέποντας τις αντιδράσεις των Θεσσαλονικαίων, τότε δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Αλλά λάβαμε θάρρος ενώπιον να λαλήσουμε προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολύ αγώνα. Γιατί? Γιατί ο Θεός ήταν μαζί μας. Γιατί η προτροπή μας ήταν εξ αληθείας και όχι εκ πλάνης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, αδερφοί, για τους εργάτες του Θεού, όταν ομολογούνε, κηρύττουνε, όταν αποστέλλονται εν γέννη, τα λόγια τους να είναι με αλήθεια και όχι με πλάνη. Και δεν είναι και απλό τούτο, γιατί η καρδιά μας την απατηλεί υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη και πολλές φορές πιστεύουμε, νομίζουμε, φανταζόμεθα ότι αν πούμε και ένα ψεματάκι, αν προσθέσουμε κάτι, ακόμη και στην ομολογία μας, αν διαφοροποιήσουμε κάτι για να το κάνουμε πιο όμορφο, ακόμη και σε αυτά που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας, ότι τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα. Και ο Απόστολος Παύλος λέει δεν είναι ποτέ καλύτερα τα αποτελέσματα αν γίνονται όχι με απόλυτη αλήθεια του Λόγου του Θεού και απόλυτη ειλικρίνεια του ανθρώπου, αλλά επίσης ούτε εξ ακαθαρσίας ούτε μεταδόλου. Ήταν σε απόλυτο αγιασμό. Δεν μιλάγαμε αν πρώτα δεν μετανοούσαμε για τα λάθη μας, γιατί όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη, πολλά πτεωμένα άπαντες. Όπως όταν εισερχόμεθα να προσευχηθούμε, μετανοούμε για να μας ακούσει ο Θεός. Έτσι και όταν εξερχόμεθα για να ομολογήσουμε, πολύ περισσότερο προσευχόμεθα να συγχωρεθούν τα λάθη μας και οι αμαρτίες μας, να μας καθαρίσει ο Χριστός με το αίμα Του, για να έχουν αποτέλεσμα τα λόγια μας. Αλλά και ούτε μεταδόλου. Δεν υπήρχε καμία πονηριά μέσα μας, αλλά με αγαθοσύνη, καθώς ο Θεός είναι αγαθός, και εμείς με αγαθοσύνη μιλάγαμε, ώστε καθώς μας εδοκίμασε ο Θεός ότι είμαστε ικανοί, μας εμπιστεύθηκε το Ευαγγέλιο Του για να μιλήσουμε όχι με τρόπο που να αρέσουμε στους ανθρώπους. Βλέπετε, πάντοτε υπάρχει αυτή η διαφορά, αδερφοί. Όταν πολιτευόμεθα, όταν μιλάμε, όταν στεκόμεθα, όταν περπατάμε, υπάρχει διαφορά σε ποιον θέλουμε να αρέσουμε.
να αρέσουμε σε αυτούς που μας ακούνε, να αρέσουμε σε αυτούς που αγαπάμε, να αρέσουμε σε αυτούς που μας αγαπάνε. Σε ποιον θέλουμε να αρέσουμε? Αυτά είναι μυστικά, αδελφοί, που μόνο ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή ο Λόγος του Θεού, θα μπορούσε να μας φανερώσει, για να έχει αποτέλεσμα το οποιοδήποτε έργο κάνουμε ενώπιον του Θεού χάριν του Χριστού. Δεν γκαλοπιάνουμε τους ανθρώπους, δεν προσπαθούμε να είμαστε αρεστοί στους ανθρώπους. Μάλιστα, συνήθως δεν είμαστε αρεστοί στους ανθρώπους. Και καλό είναι αυτό, να μην είμαστε αρεστοί. Είναι καλό σημείο, γιατί όταν δεν είμαστε αρεστοί στους ανθρώπους, τότε είμαστε αρεστοί στο Θεό. Και όταν είμαστε αρεστοί στο Θεό, τότε κάθε τι που κάνουμε το ευωδώνει ο Θεός, το ευλογεί ο Θεός. Είναι μεγάλο μυστικό του κάθε χριστιανού, για να ευωδώνεται από το Θεό, σε ποιον θέλει, σε ποιον προσπαθεί να αρέσει. Ο Απόστολος Παύλος λέει, ουχή ως αρέσκονται στους ανθρώπους, αλλά ως αρέσκονται εις τον Θεόν. Γιατί? Γιατί αυτός είναι που δοκιμάζει τις καρδιές μας. Και πρέπει η καρδιά μας να βρεθεί καθαρή, αγία. Να μην μας κατακρίνει η καρδιά μας. Γιατί αν δεν μας κατακρίνει η καρδιά μας, τότε ό,τι αν ζητώμε στην προσευχή μας, το λαμβάνουμε. Γι' αυτό, επειδή δεν θέλουμε να αρέσκουμε εις ανθρώπους, γι' αυτό δεν μεταχειριστήκαμε λόγω κολακίας, καθώς εξεύρεται, δεν μεταχειριστήκαμε πρόφαση πλεονεξίας, δηλαδή δεν καλοπιάσαμε ανθρώπους. Πόσο σημαντικό είναι να εκφράζεις την αγάπη σου, αλλά χωρίς καθόλου μα καθόλου να κολακεύεις. Να λες λόγια αγάπης, λόγια για παρηγοριάς, λόγια χάριτος Θεού, αλλά χωρίς να κολακεύεις. Και το δεύτερο, επίσης πολύ σημαντικό, είναι ούτε πρόφαση πλεονεξίας. Δηλαδή δεν χρησιμοποιήσαμε το Ευαγγέλιο για να κερδίσουμε οποιασδήποτε μορφής κέρδους, είτε χρημάτων είτε οποιοδήποτε άλλου κέρδους. Γιατί ο πλεονεξία είναι να θέλω περισσότερα από αυτά που μου έχει δώσει ο Θεός. Σοφά λόγια που οδηγούν τον άνθρωπο στο να έχει καρπό πολύ και ο καρπός να μένει. Δεν θέλω να τα επαναλάβω, αλλά μπορούμε ίσως να το ξανακούσουμε. Και το τρίτο χαρακτηριστικό, ούτε ζητήσαμε δόξα εξ ανθρώπων. Δεν ζητήσαμε να φανούμε μεγάλοι στους ανθρώπους, σπουδαίοι στους ανθρώπους, σημαντικοί στους ανθρώπους. Αλλά μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει, όταν πλησίασε τους Κορινθίους, ότι ήρθαμε φόβο και τρόμο, πολύ, και δεν ήρθαμε κατά πιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, γιατί δεν θέλουμε η πίστη σας να είναι εξ ανθρώπων, γιατί θα σβήσει, αλλά εκ της δυνάμεως του Θεού. Και πότε αποκαλύπτεται η δύναμη του Θεού στο δούλο του Θεού, στη δούλη του Θεού, στο έργο του Θεού? Όταν αναγνωρίζουμε αδυναμία. Τι είναι αδυναμία μας την οποία έχουμε? Όταν αναγνωρίζουμε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα απολύτως. Μα τίποτα απολύτως. Όταν πηγαίνουμε οπουδήποτε με τη βεβαιότητα ότι θα τα καταφέρουμε, όλοι θα έχετε αυτή την πείρα, εγώ την έχω πάρα πολλές φορές, όταν πηγαίνω με τη βεβαιότητα ότι θα τα καταφέρω, τότε κάνω τα πιο πολλά λάθη, αλλά και έχω τις μεγαλύτερες αποτυχίες. Όταν πηγαίνω όμως με τη βεβαιότητα ότι εγώ δεν θα τα καταφέρω, αλλά έχω έναν πάρα πολύ καλό Κύριο που θα με βοηθήσει,
τότε βλέπω το Χριστό να δοξάζεται στη ζωή μου και πίσω από τη δόξα του Χριστού να κρύβουμε εγώ. Είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί, να αναγνωρίζουμε την πραγματική φύση μας που είναι εναδυναμία. Και ξέρετε, αδερφοί, πολλές φορές νομίζουμε ότι μπορούμε, ότι είμαστε ικανοί, ότι έχουμε την ικανότητα αυτή, ότι έχουμε τις ικανότητες αυτές, αλλά ξεχνάμε, όταν το αναγνωρίζουμε αυτό, ότι πίσω από μας καραδοκεί ένας που είναι πολύ πιο δυνατός από μας, πολύ πιο πανούργος, πολύ πιο πονηρός, πολύ πιο ικανός. Και όταν βλέπει σε μας τη βεβαιότητα της δύναμής μας, του δίνουμε τόπο, ενεργεί και εγκρεμίζει το οτιδήποτε εμείς μπορούμε να κάνουμε. Όταν όμως ο άνθρωπος καταλάβει ότι μέσα σε αυτό το κόσμο δεν είναι μόνος του, υπάρχει και ο παντοδύναμος Θεός, αλλά υπάρχει και ο πανούργος ο διάβολος. Και ότι η μάχη μόνο δεν είναι αντίον σάρκας και αίματος, δεν πάμε να νικήσουμε ανθρώπους, δεν πάμε να είμαστε δυνατοί σε καταστάσεις που πραγματικά μπορούμε να τα καταφέρουμε, αλλά απέναντί μας είναι ο πανούργος που μας μισεί και η επιδίωξή του είναι η καταστροφή, η αποτυχία. Και ξέρετε, όσο και γρήγορος αν είναι ένας σπρίντερ που τρέχει και ικανός, μία τρικλοποδιά είναι ικανή να τον καταστρέψει, όχι μόνο για τον αγώνα αυτόν, αλλά και για πολλούς αγώνες ακόμη. Ενώ ο χριστιανός αναγνωρίζει ότι όποια ικανότητα και αν έχω είναι από το Θεό. Αλλά σαν άνθρωπος, όποια ικανότητα και αν έχω, είναι αδύνατον να έχει αποτελέσματα νικηφόρα αν ο Χριστός δεν είναι μαζί μου. Ξέρετε, αδελφοί, πόσο δύσκολο είναι αυτό στον άνθρωπο να το κατανοήσει, να το πιστέψει και να ενεργεί με αυτό τον τρόπο. Πόσο δύσκολο είναι. Γιατί όλοι έχουμε δυνατότητες και ικανότητες και ποτέ δεν προσπαθούμε να κάνουμε κάτι που είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Άρα όσα και αν προσπαθούμε να κάνουμε, επειδή έχουμε άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο αυτογνωσία, ξέρουμε τι ξέρουμε και, ξέρουμε τι δεν ξέρουμε, γι' αυτό οι προσπάθειές μας είναι σε αυτά που μπορούμε. Και αν ήταν έτσι, τότε δεν υπήρχαν αποτυχίες στους ανθρώπους. Αλλά βλέπετε ότι οι άνθρωποι είναι γεμάτοι αποτυχίες. Και είναι γεμάτοι αποτυχίες γιατί δεν έχουν συνειδητοποιήσει το μεγάλο αυτό μυστικό της γραφής. Ότι χωρίς το Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όσο και εύκολο αν είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος με απόλυτη βεβαιότητα λέγει, δεν ζητήσαμε δόξα από ανθρώπους. Δεν εμφανίσαμε τη μεγαλοπρέπειά μας για να μαθάς θαυμάσουν οι άνθρωποι. Αλλά αν και μπορούσαμε να δίνουμε βάρος σαν Απόστολοι του Χριστού, εκείνο που κάναμε ήταν να είμαστε γλυκείς ενώπιον των ανθρώπων, ταπεινοί. Να είμαστε ενώπιον των ανθρώπων σαν την τροφό που ταΐζει ένα μωρό. Που το μωρό δεν είναι δικό της, αλλά το ταΐζει και μάλιστα λέγει, να το δούμε αδερφοί αγαπητοί, αλλά εστάθημεν γλυκείς εν το μέσο ημών, καθώς η τροφός περιθάλπη τα εαυτή στέκνα. Τροφός περιθάλπτει ξένα τέκνα. Ο Απόστολος Παύλος έγινε ως τροφός που έχει εμπειρία, γνώση και περιθάλπτει τα δικά της τέκνα.
Αυτή είναι η πατρική αγάπη. Αυτό είναι για να μπορούμε να περπατήσουμε αξίως του Θεού. Και συνεχίζει. Σεις είστε μάρτυρες και ο Θεός, ότι ο Υιός και δικαίος και αμέμπτος εφέρθημεν προς εσάς τους πιστεύοντας, καθώς εξέβρετε ότι ένα έκαστον ημών ως πατήρ τα εαυτού τέκνα. Τώρα είναι η πιο προχωρημένη αγάπη. Η υπευθυνότητα του πατέρα που εκτρέφει τα τέκνα του. Είναι πολύ ωραίο το να είσαι δούλος Θεού. Πολύ ωραίο. Ο Θεός είναι μαζί σου. Αλλά είναι τραγικά άσχημο να νομίζεις ότι είσαι δούλος Θεού και να μην είσαι. Τραγικά άσχημο. Ο δούλος του Θεού λοιπόν έχει όλα αυτά όσα διαβάσαμε και έχει δύο χαρακτηριστικά. Γλυκός, που ταΐζει σαν τροφός τα τέκνα της, και υπεύθυνος με πατρική αγάπη που προτρέπει, παρηγορεί και διαμαρτύρεται, γιατί ένα θέλει να περπατούν οι αδελφοί του αξίως του Θεού, ώστε να ενεργείται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μεταξύ των πιστευόντων. Έτσι λοιπόν εργάστηκαν ο Απόστολος Παύλος και οι συνεργάτες του. Με έναν τρόπο απολύτως ευάρεστο εις το Θεό και με έναν τρόπο τέλειο δια Πνεύματος Αγίου. Όμως όσο και άριστα αν εργαστούν οι δούλοι του Θεού, που τα αποτελέσματα θα έλεγε κανείς ότι είναι απόλυτα, η απάντηση είναι δεν είναι. Και προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος για τους Θεσσαλονικείς, γιατί διεπίστωσε την εκλογή τους από το Θεό. Διεπίστωσε ότι είναι εκλεγμένοι από το Θεό, γι' αυτό και είχαν καλά αποτελέσματα αυτοί που έμειναν, διότι το Ευαγγέλιο που κηρύχθηκε από τον Απόστολο Παύλο δεν έγινε μόνο με λόγο, αλλά έγινε και εν δυνάμει και εν Πνεύματι Αγίω και εν πληροφορία πολύ. Εδώ είναι ένα άλλο ωραίο μυστικό για να ξέρεις αν θα μπορείς να, αν πρέπει να συνεχίσεις αυτό το οποίο έχεις ξεκινήσει σε αυτόν τον τόπο με αυτούς τους ανθρώπους. Βεβαίως είναι απαραίτητο ο δούλος του Θεού να περπατάει μιμητής του Αποστόλου Παύλου, μιμητές του Αποστόλου Παύλου, οι δούλοι του Θεού, η Εκκλησία του Θεού, μιμητές του Αποστόλου Παύλου που είναι μιμητής του Χριστού. Αλλά δεν ξεχνάει ποτέ ο Απόστολος Παύλος ότι όταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός κήρυξε. Ποιος? Ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, στο χωριό του, για την απιστία τους δεν έγινε κανένα θαύμα. Κανένα θαύμα. Και δεν κήρυτε ένας άνθρωπος, κήρυτε ο Υιός του Θεού του ζώντος. Μόνο επάνω σε λίγους, λέει, έβαλε τα χέρια και θεραπεύτηκαν. Και ο Απόστολος Παύλος ξέρει κάτι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Εάν το Ευαγγέλιο ημών είναι και καλυμμένο, μπορεί το Ευαγγέλιο ημών να είναι και καλυμμένο. Μπορεί να αποκαλύπτεται κιόλας σε αυτούς που κηρύττουμε, αλλά μπορεί να μην μπορεί και να αποκαλυφθεί. Εάν το Ευαγγέλιο ημών είναι και καλυμμένο, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένο, άρα δεν μπορείς να συνεχίσεις, διότι απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου
Έκαμε ο διάβολος αυτούς τους ανθρώπους, επειδή είναι άπιστοι και είναι απολυμμένοι, φυτά, ώστε να μην μπορεί να επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου σε αυτούς. Άρα λες και τέλος χάνεις τον καιρό σου. Λες, ξαναλες και λες, ξαναλες και χάνεις τον καιρό σου. Για αυτούς που λες και ξαναλες και χάνεις τον καιρό σου, ο Απόστολος Παύλος δεν προσεύχεται. Ο Χριστός, τα έλεγα, δεν προσεύχεται. Αλλά για ποιους προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος? Για αυτούς που απεδείχθη η εκλογή τους από το Θεό, καθώς το Ευαγγέλιο το οποίο κήρυξε δεν ήταν μόνο εν λόγω, αλλά έγινε και εν δυνάμει, απεκαλύφθη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, η δύναμη του Ευαγγελίου, και εν Πνεύματι Αγίου και με διανομές Πνεύματος Αγίου και με πληροφορία πολύ και με αποκαλύψεις. Δηλαδή καταλαβαίνουν τι τους λες. Υπάρχουν οι άνθρωποι λοιπόν που όσο καλός που πρέπει ο δούλος του Θεού να συμπεριφέρεται, καλός τι σημαίνει, ευαρέστωση στον Θεό. Η δούλη του Θεού να συμπεριφέρεται τι σημαίνει, ευάρεστα εις τον Θεό. Μπορεί να είναι μια κοπέλα που μιλάει στους γονείς της. Μπορεί να είναι ο άντρας που μιλάει στη γυναίκα του. Μπορεί να είναι η γυναίκα που μιλάει στις αδελφές της, στα αδέλφια του. Μπορεί να είναι οι συνάδελφοί μας. Ο δούλος του Θεού έχει διάκριση. Διακρίνει τα πράγματα. Πώς συνεχίζει. Μάλιστα ο Κύριος μας λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Μη ρίχνετε το Άγιον εις τους κίνας. Τα μαργαριτάρια στους χείρους, γιατί μετά θα σας ξεσκίσουνε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος τι λέγει? Να είσαστε έτοιμοι να απολογηθείτε σε όσους σας ζητάνε να απολογηθείτε. Ακόμη ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Να ελεείτε κάνοντες διάκριση. Και επαναλαμβάνω το πιο σοβαρό. Εάν το Ευαγγέλιο ημών είναι και καλυμμένον, δεν μπορεί να αποκαλυφθεί. Είναι και καλυμμένον. Εις τους απίστους είναι και καλυμμένον, γιατί είναι απολυμμένοι. Επειδή ο Θεός του κόσμου τούτου απίστων όντων ετύφλωσε το νου και δεν είναι δυνατόν σε αυτούς να επιλάμψει το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Όταν λοιπόν βλέπουμε πρώτα βέβαια τον εαυτό μας, ότι η ζωή μας μαρτυράει Χριστό, τα λόγια μας μαρτυράν Χριστό, δεν σκανδαλίζουμε, δεν ονειδίζεται το όνομά μας, το όνομα του Χριστού εξαιτίας μας, αλλά βρήκαμε χάρη από το Θεό, προσευχόμαστε στο Θεό, βρίσκουμε χάρη από το Θεό και πηγαίνουμε ταπεινά, όπως περιγράψαμε, χωρίς πλάνη, χωρίς ακαθαρσία, χωρίς δόλο, χωρίς να αρέσουμε στους ανθρώπους, χωρίς κολακίες, χωρίς πλεονεξία, χωρίς να ζητάμε δόξα ανθρώπων. Και βλέπουμε ότι οι πόρτες είναι ερμητικά κλειστές των καρδιών τους. Εκεί δεν επιμένουμε, γιατί αν επιμένουμε μπορεί και να κινδυνεύσουμε. Αλλά εκεί σταματάμε και προσευχόμαστε. Μήπως ο Θεός κάνει χάρη και γκρεμίσει τα έργα του διαβόλου που έχει χτίσει στην απιστία με θεμέλιο την απιστία των ανθρώπων. Όμως να επανέλθουμε σε αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να δούμε, είναι σε για ποιους προσεύχεται ο Παύλος και για ποιους προσεύχεται ο Χριστός. Γιατί θέλουμε να είμαστε από αυτούς
που προσεύγεται ο Ιησούς Χριστός τώρα και προσευχόταν ο Παύλος τότε. Είναι ανάγκη λοιπόν. Το κύριο χαρακτηριστικό το οποίο βεβαιώνει την ψυχή μας ότι καλά πάμε, ότι καλά προχωράμε, είναι ότι ο Λόγος του Θεού δεν κηρύτεται σε μας μόνο με λόγο. Δεν ακούμε δηλαδή το λόγο και τελειώνει, αλλά το Ευαγγέλιο του Χριστού καθώς το ακούμε έρχεται η δύναμη του Θεού μέσα μας. Γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε, συνειδητοποιούμε στη ζωή μας, την προσωπική, ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Αναγνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι ένας λόγος, ένα βιβλίο, αλλά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη. Και όχι μόνο το αναγνωρίζουμε, αλλά επειδή το αναγνωρίζουμε γίνεται δύναμης. Και τι σημαίνει γίνεται δύναμης? Αυτό που λέει γίνεται στη ζωή μας. Λέει ότι ο Θεός μας αναγέννησε και μας αναγέννησε. Ο Θεός μας βαφτίζει, ο Χριστός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο και μας βάφτισε. Και όχι μόνο με δύναμη αλλά και με Πνεύματι Αγίο. Γνωρίζουμε τι θα πει διοίκηση Πνεύματος Αγίου, άρα είμαστε αληθώς μαθητές του Χριστού. Γνωρίζουμε τι σημαίνει να μη διοικούμεθα από το μυαλό μας, από την καρδιά μας ή από τη σάρκα μας. Γνωρίζουμε πώς δαμάζουμε το σώμα μας και το δουλαγωγούμε για να διοικούμεθα υπό του Πνεύματος του Αγίου. Και τέλος, εμπληροφορία πολύ. Μας αποκαλύπτει ο Θεός το θέλημά Του. Δεν περπατάμε κατά το θέλημά μας, γιατί μας αποκαλύπτει ο Θεός το θέλημά Του. Αλλά ζητάμε με πίστη. Όχι λέμε στο Χριστό τι να κάνει, αλλά ζητάμε από τον Χριστό να μας πει τι να κάνουμε και περιμένουμε με βεβαιότητα ότι ο Ιησούς Χριστός θα μας πληροφορήσει δια Πνεύματος Αγίου για τα λάθη μας, για τις αδυναμίες μας. Θα μας πληροφορήσει και θα μας φανερώσει το θέλημά Του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και αυτό αποδεικνύει, μόνο αυτό αποδεικνύει, ότι ο Ιησούς Χριστός μας έχει προγνωρίσει, ότι πραγματικά η καρδιά μας θέλει τα ασάλευτα, τα αιώνια. Και όχι ερχόμαστε στην Εκκλησία από συνήθεια ή από φόβο ή επειδή έτσι μάθαμε, αλλά ερχόμαστε στην Εκκλησία όντες προσκαρτερούντες. Και στη διδαχή των Αποστόλων και στην κλάση του Άρτου προσκαρτερούνται στον Χριστό. Και στην κοινωνία μεταλλήλων προσκαρτερούνται στον Χριστό. Αλλά και στις προσευχές. Είμαστε λοιπόν από αυτούς που έχει προγνωρίσει ο Θεός και γι' αυτό μας έχει προορίσει να γίνουμε σύμμορφοι με την εικόνα του Χριστού και γι' αυτό και μας εκάλεσε. Και η εκλογή μας αποδεικνύεται με το να ενεργείται ο Λόγος του Θεού σαν Λόγος Θεού καθώς είναι μεταξύ των πιστευόντων και σε μας. Ένα ερώτημα λοιπόν που πρέπει απαραίτητος να κάνουμε στη ζωή μας και όχι μόνο μια φορά, συνεχόμενα. Ο Λόγος του Θεού ενεργείται στη ζωή σου σαν Λόγος Θεού καθώς είναι ή όχι? Το βλέπεις να ενεργεί? Δηλαδή είναι ενεργής η πίστη σου? Είναι ενεργής η αγάπη σου? Είναι ενεργής, έχει αποτέλεσμα η ελπίδα σου στο Χριστό?
Γιατί αλλιώς μπορεί κάποτε να ήταν, αλλά κάποια στιγμή η πίστης έπαψε να είναι ενεργής. Δεν έχουμε έργο πίστεως, αλλά η πίστη μας είναι νεκρά. Η αγάπη μας δεν έχει κόπο. Και αν δεν έχει κόπο είναι ανύπαρκτη. Γιατί δεν αγαπάμε με έργο και με αλήθεια, αγαπάμε με λόγια και με γλώσσα που δεν ωφελεί καθόλου. Και η ελπίδα μας στο Χριστό έχει υπομονή. Υπομένουμε, μπορούμε να υπομένουμε, μπορούμε να περιμένουμε, γιατί ελπίζουμε στο Χριστό. Ή ελπίζουμε στο Χριστό αλλά δεν έχουμε υπομονή. Ή έχουμε υπομονή γιατί ελπίζουμε κάπου αλλού. Έτσι φαίνεται λοιπόν ο άνθρωπος τον οποίον έχει προγνωρίσει ο Χριστός, ο Θεός. Έχει προορίσει να γίνει σύμμορφος με την εικόνα αυτού. Έχει εκλέξει και στη συνέχεια είναι έτοιμος να δικαιώσει και να δοξάσει. Για αυτή την καλή συνέχεια προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος. Άραγε, για αυτή την καλή συνέχεια προσεύχεται ο Χριστός για μένα. Ή κάποτε προσευχότανε ή ποτέ δεν προσευχότανε. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, προσευχόμεθα ευχαριστούντες το Θεό για σας, αδιαλείπτος, ενθυμούμενοι το έργο της πίστης σας, τον κόπο της αγάπης σας και την υπομονή της ελπίδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών. Α, λοιπόν, ο χριστιανός που έχει καλό μέλλον και θα τον δικαιώσει ο Θεός και θα τον δοξάσει. Να το και ο χριστιανός που έχει μέλλον, μάλλον που δεν έχει καθόλου μέλλον. Ούτε θα τον δικαιώσει, ούτε θα τον δοξάσει. Γιατί? Γιατί είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Πολλοί είναι και κλειμένοι, ολίγοι και εκλεκτοί. Σήμερα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, είναι απαραίτητο να εξετάσουμε εαυτούς. Γιατί από την εξέταση του εαυτού μας θα μπορέσουμε τα βεβαιότητας να διακρίνουμε το μέλλον μας. Και το μέλλον μας και εδώ στη γη, αν η ζωή μας θα είναι ναυθονία, αλλά πολύ περισσότερο το μέλλον μας τη στιγμή της αρπαγής της Εκκλησίας και στην αιώνια ζωή. Και είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά και απαραίτητο, αναγκαίο, αλλά και πάρα πολύ σοβαρό για μας. Γιατί όσο εξετάζουμε τον εαυτό μας σε αυτά τα τρία βασικά χαρακτηριστικά, τόσο μας καλύπτει ο Χριστός με την προσευχή Του προς τον Πατέρα, που μας αυξάνει να γίνουμε μιμητές του Κυρίου εν μέσω πολύ θλίψεως με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, πρέπει να επιμείνουμε λίγο. Για να βεβαιωθεί η εκλογή μας και να είμαστε βέβαιοι ότι μας έχει εκλέξει ο Θεός, βέβαιοι, πρέπει ο λόγος των οποίων ακούμε να είναι σκέτα λόγια, αλλά να συνοδεύεται από τη δύναμη του Θεού, από την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και από την αποκάλυψη του Λόγου του Θεού. Εάν αυτό ισχύει, και αυτό είναι χάρις Θεού, δεν είναι δικό μας έργο, είναι έργο Θεού. Έργο Θεού είναι, ακούγοντας το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, να έρχεται δύναμης μέσα μας. Έργο Θεού είναι, ακούγοντας το Λόγο του Θεού, να το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται
με τους τρόπους που ο Θεός ξέρει. Και έργο Θεού είναι να ακούμε το Λόγο του Θεού και να καταλαβαίνουμε το θέλημά Του και τα μηνύματά Του. Και αν υφίσταται αυτό το έργο του Θεού, σημαίνει ότι πραγματικά μας έχει προγνωρίσει, μας έχει προορίσει και μας έχει εκλέξει. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, δεν σημαίνει ότι σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Αντιθέτως, μάλιστα, σημαίνει μετανοούμε, επιστρέφουμε και θέλουμε να αποδεικνύεται η εκλογή μας από το Θεό, ζώντας τη δύναμη, το Πνεύμα το Άγιο και την Αποκάλυψη. Τη δύναμη, τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου και τις Αποκαλύψεις του Λόγου του Θεού. Και αν συμβαίνει αυτό, τότε έχουμε δική μας δουλειά. Για να συνεχίσει ο Θεός να εργάζεται στη ζωή μας τη δικαίωση και τη δόξα Του. Να έχουμε έργο πίστεως. Να μην αφήσουμε την πίστη μας να είναι νεκρή. Να έχουμε έργα πίστεως. Η πίστη μας να είναι ζωντανή. Να έχουμε ενεργή πίστη στη ζωή μας. Κόπο αγάπης. Όχι να αγαπάμε με λόγια και με γλώσσα, αλλά με έργο και με αλήθεια. Και εν τέλει υπομονή που στηρίζεται στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό ενώπιον του Θεού. Τότε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός όχι μόνο θα προσεύχεται, αλλά επίσης η προσευχή Του θα είναι ευαρέσκεια προς το Θεό και ο Θεός θα μας δίνει μεγαλύτερη ικανότητα να είμαστε μιμητές της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, μιμητές του Παύλου που ήταν μιμητής του Χριστού, ώστε να δεχόμεθα το Λόγο του Θεού έστω και εν μέσω πολλής θλίψεως, αλλά με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα, το συμπέρασμα. Να έχουμε χαρά Πνεύματος Αγίου. Αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, πάντοτε χαίρεται. Πάλιν θέλω υπηχαίρεται, πάντοτε χαίρεται. Κατά πάντα ευχαριστείτε. Γιατί? Γιατί τούτο είναι το θέλημα του Θεού για σας εν Χριστώ Ιησού. Καλά και πώς θα χαίρομαι τώρα? Μέσα στη δοκιμασία μου, μέσα στις θλίψεις μου, μέσα στον αγώνα μου. Και λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός την απάντηση, που είναι και το συμπέρασμα, ότι καλά περπατάω. Καθώς εμέ αγάπησε ο Πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, και εσείς ο Πατέρας μας με αγάπησε. Εγώ αγάπησα εσάς. Μείνατε στην αγάπη μου. Εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θα μένετε στην αγάπη μου. Όπως και εγώ εφύλαξα τα σεντολάς του Πατρός μου και μένω στην αγάπη Του. Και συνεχίζει. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, για να μείνει μέσα σας η χαρά η δική μου, και η χαρά η δική σας να είναι πλήρης. Αυτός λοιπόν είναι ο χριστιανός. Αυτός είναι. Δεν λέω ο δήλος του Θεού που δουλεύει τον Κύριο, αλλά αυτός είναι ο χριστιανός που έχει τις προϋποθέσεις, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος για τους Θεσσαλονικείς, να γίνει τύπος του ποιμνίου, να δουλεύει Θεόν ζώντα πλέον και αληθινών, να προσμένει τον Υιόν του Θεού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών ο Ιησούς, και να είναι ελευθερωμένος από τη μέλουσα οργή.
να είναι βέβαιος ότι είναι ελευθερωμένος από τη μέλουσα αυγή. Για αυτούς τους χριστιανούς προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος τότε. Για αυτούς που είναι βέβαιος ο Απόστολος Παύλος για την εκλογή τους, επειδή το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν γίνεται μόνο εν λόγω, αλλά εν δυνάμει, εν πνεύματι Αγίου και εν πληροφορία πολύ, και για αυτούς τους χριστιανούς που στη συνέχεια αγωνίζονται τον αγώνα τον καλό, έχουν έργο πίστεως, η πίστη τους δεν είναι νεκρά, έχουν κόπο αγάπης, δεν είναι άχρηστη η αγάπη τους, γιατί γίνεται με έργο και με αλήθεια, και έχουν υπομονή που στηρίζεται στην ελπίδα τους στον Χριστό Ιησού και μόνο. Δεν έχουν χάσει την υπομονή τους στον Ιησού Χριστόν, αλλά ούτε και έχουν άλλη υπομονή, μάλλον έχουν υπομονή σε άλλους ανθρώπους. Αυτός ο χριστιανός έχει καλό μέλλον, πολύ καλό μέλλον. Θα δουλεύει Θεόν ζώντα και αληθινό. Θα περιμένει τον Ιησού Χριστόν να έρθει να τον παραλάβει, και θα έρθει και θα έχει σωθεί από τη μέλουσα οργή. Έχει προοπτικές να είναι ένας δούλος Θεού, μιμητής του Αποστόλου Παύλου, που είναι μιμητής του Χριστού. Δηλαδή, αδέλφια μου αγαπημένα, τι λέει ο Λόγος του Θεού? Το ότι είμαστε σήμερα εδώ δεν σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει ότι κάποιος μας έφερε. Σημαίνει ότι ήρθαμε. Αλλά δεν τελειώσαμε. Ερχόμαστε εδώ και αρχίζουμε τον αγώνα τον καλό. Αρχίζουμε να εργαζόμεθα με έργα πίστεως, να κοπιάζουμε στην αγάπη του Χριστού, και η υπομονή μας να είναι στηριγμένη μόνο στον Ιησού Χριστόν τον Κύριο. Μόνο. Μόνο. Και γι' αυτό κάνουμε υπομονή, γιατί η πίστη, η ελπίδα μας είναι βεβαία και ασφαλής. Είναι σαν την σαν την άγκυρα που τη στέλνουμε στον ουρανό να αγκυροβολήσουμε, στερεή και αμετακίνητη, στην παρουσία του Θεού, στο Λόγο του Θεού, εν Χριστώ Ιησού. Θέλω, αδελφοί αγαπητοί, να είμαι τέτοιος χριστιανός. Θέλω. Θέλω να είναι τέτοιοι χριστιανοί η οικογένειά μου. Εσείς όλοι. Να είμαστε μια εκκλησία που αποτελείται από τέτοιους χριστιανούς. Όχι χριστιανούλιδες. Όχι ανθρώπους που να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά να ζούμε σαν να μην έχουμε καμία σχέση με τον Χριστό. Όχι να μιλάμε για τη χάρη του Θεού και να τη χρησιμοποιούμε να καλύπτουμε την αμαρτία μας. Γιατί η χάρη του Θεού δεν είναι κάλυμα της αμαρτίας μας, είναι φάρμακο της αμαρτίας μας. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Ο Λόγος του Θεού, ο Ιερεμίας ο προφήτης λέει, προσπάθησαν να ιατρεύσουν τη θυγατέρα μου επιπολέως. Δεν γίνεται με επιπολαιότητα χριστιανισμός εν πνεύματι και αληθεία. Δεν γίνεται με επιπολαιότητα λατρεία στο Θεό και προσκύνησης εν πνεύματι και αληθεία. Εν πνεύματι και αληθεία λέει ο Χριστός, και το εννοεί. Μέσα από την αλήθεια όπως την περιγράφει το Ευαγγέλιο του Χριστού, και μέσα στο Πνεύμα το Άγιο όπως μας οδηγεί από τον ουρανό ο Θεός. Και επειδή όλοι μας, ακούγοντας το Λόγο του Θεού, αναγνωρίζουμε
ότι εις πολλά πτέωμεν, να μην πω άλλη λέξη, ότι εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Είναι καιρός να ταπεινώσουμε την καρδιά μας, το πνεύμα μας και να πούμε η λάστη τίμη το αμαρτωλό, Κύριε. Ξέρετε, αδερφοί, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να ζητήσουμε όπως εκείνος ο τελώνης εκκαρδίας, χτυπώντας το στήθος μας και να πούμε η λάστη τίμη το αμαρτωλό, Κύριε. Αμήν. Βόηθα μας, Χριστέ μου, βόηθα μας. Η λάστη